Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη, συγκίνηση και σεβασμό τον σύντροφο Θανάση Βλότζο, μέλος της ΚΕΟΕ και επί σειρά ετών μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Αποχαιρετάμε ένα στέλεχος του κόμματος που με παλικαριά και σεμνότητα υπηρέτησε τις αρχές του μέχρι το τέλος, που συνέβαλε στα δύσκολα χρόνια όταν αστεί και οπορτουνιστές πάλευαν για τη διάλυση του κόμματος, μιλούσαν για το τέλος της ιστορίας, το ΚΚΕ να διατηρήσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, να μην κοπεί το νήμα της ιστορικής του συνέχειας, τα μέλη της ΚΝΕ πλάι στο κόμμα να συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στην πάλη για την πιο όμορφη υπόθεση, την απελευθέρωση του ανθρώπου από το ζυγό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ο σύντροφος Θανάσης, με το παράδειγμά του, τη μεγάλη του προσφορά, μας αναγκάζει την ώρα του αποχαιρετισμού εκ μέρους της ΚΝΕ να δηλώνουμε ότι θα προσπαθούμε συνεχώς να ακολουθούμε τον δρόμο που χάραξε. Τον δρόμο που φεύγει γρήγορα και την ιστορία που πλέον δεν γυρίζει πίσω. Γιατί πέρα από θλίψη, αισθανόμαστε βαρύ το χρέος. Να μπορούν τα μάτια που συνήθισαν να βλέπουν φωτιές να μην χύνουν δάκρυα και εσύ, σύντροφε, η υπερπατησιά σου στη ζωή, η προσφορά σου στο κόμμα και την τάξη σου, μας οπλίζεις με δύναμη. Με αντοχή να αναμετριόμαστε καθημερινά με αυτό το χρέος και να μην σκύβουμε το κεφάλι. Σύντροφε Θανάση, η πορεία σου σαν μέλος και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μας κάνει σίγουρους για τη μεγάλη απόφαση που έχουμε πάρει. Μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Μας διδάσκει την αγάπη για τους ανθρώπους του μόχθου, το να πρωτοστατούμε για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, να μην συμβιβαζόμαστε με την αδικία. Να είμαστε ψύχρεμοι όταν οι δυσκολίες μεγαλώνουν, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στις απέραντες δυνάμεις που έχει η τάξη που ανήκουμε και τα συμφέροντά της επιλέξαμε να υπηρετούμε. Να είμαστε σεμνοί, αλλά και ταυτόχρονα να φιλοδοξούμε να γίνουμε ηγέτες της πάλης. Να χαιρόμαστε με τα απλά, αλλά τόσο σημαντικά, όπως το να μας κοιτάνε στα μάτια οι εργάτες, να περιμένουν τη γνώμη μας και τη συμβολή μας. Να μας εμπιστεύονται, όπως εμπιστεύτηκαν και αναγνώρισαν εσένα, όλα τα χρόνια που δούλεψες και αγωνίστηκες μαζί τους. Σύντροφε, καλό ταξίδι. Εκφράζουμε ξανά τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, στους συντρόφους μας Κώστα και Γιώργο. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο που επέλεξες να βαδίσεις, τον δρόμο που δεν έχει τέλος.